ο μύθος, όταν ακούς το μύθευμα πάνω σε μια υπόθεση που έχει στοιχεία που παρατάσσονται και μπορεί εύκολα να τα βρεις, αν έχεις ενδιαφέρον και ειλικρινές ενδιαφέρον, σε εκνευρίζει και σου δημιουργεί πραγματικά μια έντονη αντίδραση. Πλήθος δημοσιευμάτων είδα έκτοτε, η μυθική συλλογή όλα, η μυθική, η τεράστια συλλογή όλα, η μεγάλου οικονομικού ύψους, όλα αυτά μπορούν να τα δουν μετρημένα στην εφορία, στο φάκελο. Μπορούν να τα βρούνε στο Υπουργείο που έχει την αρχαιολογία. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, στις απογραφές, στα δικαστήρια, υπάρχει απόφαση του εφετείου κακουργημάτων να πάρουν ένα αντίγραφο, να το ψάξουν. Δεν είδα ούτε έναν μέχρι σήμερα. Σας το λέω αυτό ειλικρινώς. Άρα, δεν έχω δει αυτό που λέμε ειλικρινές ενδιαφέρον ερεύνης στο βαθμό που αφορά το δικό μου τομέα σε αυτή την υπόθεση. Η αμύθιτη περιουσία και τα καταπληκτικά έργα. Ο Μεκίνας της τέχνης. Ο Μεκίνας και τα λοιπά. Πρέπει να είχε αρκετά σοβαρές οικονομικές δυσκολίες το τελευταίο χρόνο της ζωής του. Και το είδαμε αυτό μπροστά μας, γιατί διάφοροι πιστωτές καταφέραν και πήραν έργα από μέσα από το σπίτι με δικαστικές αποφάσεις. Οπότε, αφενός υπήρχε πίεση από τους πιστωτές και υπήρχε και οπωσδήποτε και ένας πόλεμος μεταξύ των κληρονόμων, γιατί όπως και αποδείξαμε η κληρονόμορος αυθαιρετούσε και ο τύπος έπαιξε ένα πολύ κακό ρόλο. Και μέχρι και σήμερα μιλάνε για 10.000 έργα τέχνης, αμύθιτης αξίας κλπ. Από τις απογραφές σφράγισης. Εν ζωή ο Ιόλας προκύπτει ότι τα έργα ήταν της τάξης των 150. Τα άλλα ήταν έπιπλα, καρέκλες, σκεύη, πόμολα, μαρμάρινα, τραπέζια και τέτοια. Μείνανε και στο σπίτι. Και επί αυτών έγινε και μία σειρά από κλοπές, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως μετά το θάνατό του και φτάσανε μέχρι και το αρχές του 89. Μπορεί και 90, είχαμε και μία κλοπή του 90. Ήταν αδύνατο να... Ναι, και να πω και κάτι, και τα έργα... Τα έργα δεν ήταν όλα μεγάλων καλλιτεχνών, γιατί υπήρχαν και διάφοροι που περνούσαν και του λέγανε να κράτα αυτό και είναι άγνωστοι δηλαδή. Ναι, είχαμε διάφορους καμβάδες, οι οποίοι προφανώς νέοι καλλιτέχνες πηγαίνανε από τον Ιόλα και του λέγανε πώς να μας βοηθήσεις, να μας προωθήσεις και του έλεγε ας το δω, θα το σκεφτώ, θα το δω κτλ. Ή μ' αρέσει αυτό, ας το δω και βλέπω. Έχουμε λοιπόν και μια κοσαριά τέτοια πράγματα, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Πέραν αυτού, εμείς σαν κληρονόμοι, νομίζω ότι πάνω από 100 έργα δεν κληρονομήσαμε μετά από τις κλοπές. Και δεν μετράω καρέκλες και σκαμπό. Επίσης, τα αρχαία, όπως πάλι εξήγησε πολύ καλά ο Θανάσης, ότι ήταν 960 συλλογή και εμείς σαν συγκληρονόμοι που πήραμε τα μισά, πήραμε 54. Οπότε, εντάξει. Αυτό βεβαίως, απλώς για να δείτε, η εφορία βεβαίως φοβούμενη το όνομα Ιόλα, μήπως θεωρηθεί ότι είναι διπλεκόμενη ή ότι χαρίζονται στους κληρονόμους, έκανε μία ογκοδέστατη μελέτη από όλα τα αντικείμενα και μας ήρθε μία ωραία πρωία, μία πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς με αυθαίρετη, πλήρως αυθαίρετη, όπως και αποδείξαμε συνεχεία, εκτίμηση ότι όλη η περιουσία αξίζει μαζί με το σπίτι 1.330.000, όπου καλούμασταν οι δύο κληρονόμοι να πληρώσουμε από 600 εκατομμύρια δραχμές ο καθένας. Δηλαδή σε μία κληρονομιά που έβγαλε με κάποιο τρόπο η εφορία ότι άξιζε 1.330.000 εκατομμύρια δραχμές, ο φόρος θα ήταν 1.200.000. Ναι, και τώρα σε πολλά... Οπότε αυτά περί δημοσιεύματα τα οποία δεν πληρώσαμε... Δεν πληρώσανε και το 80% των έργων που είναι σε αυτήν την εκτίμηση